Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο κύριος Θεοπέμπτου από πλευράς του κινήματος οικολόγων, ο πρόεδρος του κινήματος. Κύριε Θεοπέμπτου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να ρωτήσουμε τι γίνεται με τις προεδρικές. 23 αποφασίζετε, κύριε Θεοπέμπτου. Ναι, είναι στις 23 του μήνα. Ναι. Θα έχουμε την εκλογική συνδιάσκεψη, η οποία θα αποφασίσει αν θα υποστηρίξουμε κάποιον από τους υποψηφίους που έχουν ζητήσει την υποστήριξη μας, και για να κερδίσει αυτή την υποστήριξη θα πρέπει να πάρει το 60% των ψήφων της εκλογικής διάσκεψης. Οπότε όλα αυτά θα γίνουν στις 23 του μήνα και είναι η τελευταία φάση όσον αφορά την επιλογή υποστήριξης υποψηφίου. Η εκλογική συνδιάσκεψη πρέπει να έχει έναν ελάχιστο αριθμό παρόντων ή όχι? Πάντα πρέπει να έχει, βέβαια. Ναι, πρέπει να έχει απαρτία, βέβαια. Δεν μπορεί να κάνει συνάντηση χωρίς αυτά. Μάλιστα. Άρα 23 κατά 99% θα μάθουμε ποιο θα υποστηρίξετε. Ναι, ναι, μόλις τελειώσει θα ξέρουμε, ναι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε και για το χθεσινό, αυτά το πρόταση νόμου την οποία είχατε υποβάλει για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Τι θα αλλάξει με αυτή την πρόταση που εξ όσων αντιλαμβανόμαστε έχει μια ευρύτερη στήριξη, κύριε Θεοπέμπτου? Τι θα αλλάξει σε σχέση με την παρούσα κατάσταση πραγμάτων, διότι ήδη διδάσκεται στα σχολεία, υπάρχει και ακούσαμε τον Υπουργό, θα τον έχουμε μετά, σε συνεργασία και με τη Φωνή γίνεται αυτή η ενημέρωση. Να εξηγήσω ότι η πρόταση νόμου προχωρεί με υποστήριξη από όλες τις πλευρές, και από το Υπουργείο Παιδείας και από τον Επίτροπο, παντού έχουμε αυτή την υποστήριξη για να προχωρήσει. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και από τα ίδια τα κόμματα μέσα στη Βουλή, γίνεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Απλά τώρα θα θεσμοθετηθεί, θα έχει πρόνοιες μέσα για να εκπαιδεύεται ο κόσμος ο οποίος κάνει αυτά τα μαθήματα. Θα έχει μέσα τις πρόνοιες για συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για να έχουμε έναν καλό κείμενο και καλά, θέλετε, βοηθήματα για τη διδασκαλία του. Κάνει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υποχρεωτική σε όλες τις βαθμίδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 18 χρονών, 19. Επίσης, περιλαμβάνει μέσα πρόνοιες που αφορούν την νομοθεσία της σεξουαλικής κακοποίησης που έχουμε περάσει στη Βουλή από το 2014. Και για την οποία έπρεπε να κάνουμε ενημέρωση των παιδιών, και με αυτόν τον τρόπο προστίθεται και αυτό το κομμάτι. Και το τελευταίο είναι ότι αν οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή κολέγιο ενδιαφερθεί να κάνει αυτά τα θέματα, αυτή την εκπαίδευση στους φοιτητές του, τότε θα μπορούν να πάρουν πληροφοριακό υλικό από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή είναι η γενικά οι πρόνοιες του νομοσχεδίου. Και πρέπει να πω ότι δεν καθορίζει το νομοσχέδιο η πρόταση νόμου το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα καθοριστεί με επιστημονικούς τρόπους από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε άλλη μια κουβέντα. Είχαμε σήμερα στον Φιλελεύθερο την πληροφορία για μια σύσκεψη χθες για τον ΑΚΑΜΑ. Μια κουβέντα, πού πάει το πράγμα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, το ότι θέλουν να χτίσουν τον ΑΚΑΜΑ από άκρη σε άκρη το ξέρουμε. Δοκίμασα στο παρελθόν να βάλουν χέρι στις δασικές παραλίες του ΑΚΑΜΑ. Δοκίμασαν με αυτές τις προτάσεις να έχουμε μεγάλες αναπτύξεις, μεμονωμένες κατοικίες, εξειδικευμένες αναπτύξεις, επισκεπτόμενα αγροκτήματα στις προστατευμένες περιοχές. Η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν τους βοηθά. Οπότε, αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω αντιληφθεί, ψάχνουν να βρουν τρόπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια, τα νομικά τα οποία έχουν μπροστά τους με τη γνωμάτευση. Υποψιάζουμε ότι θα χτίσουν τον υπόλοιπο ΑΚΑΜΑ και θα αφήσουν έξω ίσως τις προστατευμένες περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Ευχαριστούμε.